ψευγαρότα. Με την αγάπη τους θα ξαποστάσουν για σου περηφάνη κι αθανάτη εργατιά. Με την αγάπη τους θα ξαποστάσουν για σου περηφάνη κι αθανάτη εργατιά. Παιδιά, σημεροβραδιάζοντας τους δρόμους, άστεγα, καλύτερα να αναπνέουν. Οι γονείς αντίθετα, έμεναν στα σπίτια όσο μπορούσαν. Γιατί ντρέπονταν. Παλιό ζωή ψεφιδουνιά και παλιό κοινωνία. Παλιό ζωή ψεφιδουνιά και παλιό κοινωνία. Τα δεινά του ανθρώπου, όπως τα περιέγραφε κάποια ανώνυμη πεζογράφος, σε ρόλο φάντασμα όπως και εγώ, εξωθούσαν τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού σε αναθέματα γενικά κατά της άτιμης και άδικης κοινωνίας, της κακούργας κοινωνίας. Αναθέματα που στην ελληνική περίπτωση λόγω της εξάρτησης της χώρας στρέφονταν και ενάντια στον ψεύτη ντουνιά. Ένιωσα ποια είναι η κοινωνία. Ένιωσα του κόσμου την τόση αδικία. Έγραφε ο Χρήστος Κολοκοτρώνης το 53 στο τραγούδι του «Η κοινωνία». Και επαναλαμβάνει σήμερα η κομπανία των φίλων μου σε εργοστάσιο, επιχειρώντας να βγάλουν συμπεράσματα για τη διαχρονικότητα του τραγουδιού. Η κοινωνία με κατακρίνει, με έχει αδικήσει στα αληθινά. Και το κορμί μου στιγμή δεν πάβει να τυραννιέται και να πονά. Ένιωσα ποια είναι η κοινωνία. Ένιωσα του κόσμου την τόση αδικία. Η υπόδειξη που δέχτηκαν, διακριτική βέβαια, να παίξουν σε νεκρούς εργασιακούς χρόνους την ώρα του κολατσιού, ήταν ένα πρώτο δείγμα. Ό,τι αγαπούσα το έχω χάσει, χάρα στον κόσμο δεν έχω δει. Η κοινωνία μου έχει στερήσει ό,τι ποθούσα. Ένιωσα ποια είναι η κοινωνία. Ένιωσα του κόσμου την τόση. Τα μάτια του κοίταζαν βαθιά, όπως πριν μπει στις στοές.
Όχι όπως μεταξύ μας, στις ώρες μας, που το κουράγιο. Και έφευγε στα ταβερνία να μεταφέρει τα μηνύματα και να ακούσει και από εκεί τα αχ. Τραγουδιστά όμως. Η συγκατοίκηση στις συνοικίες και η κοινή διασκέδαση εργατικού πληθυσμού με στοιχεία που είχαν παραμείνει στο περιθώριο έφεραν σε επαφή εργατικά αιτήματα με κουβέντες και αναθέματα κατά της άτιμης κοινωνίας. Έτσι το ρεμπέτικο ανοίχτηκε και παρακολούθησε την εργατική τάξη, αναγνωρίζοντάς της, εκτός από την κοινή μοίρα, φτώχεια, αδικία κλπ. Και την τιμή. Που στον δικό του κώδικα αρχών κρατά περίοπτη θέση, όπως φαίνεται και από το τραγούδι του Τούντα «Φτώχεια μαζί με την τιμή» και τα λεγόμενα της μόρτης Αστικής, βέβαια. Κατατρέχει τον αδικημένο, αλλά και που τον αντιπαραθέτει εξορισμού με τον πλούσιο, που λόγω ταξικής αδράνειας, ανεξάρτητα από το χαρακτήρα του, ανήκει στην κατηγορία εκείνων που δεν πολύ ενδιαφέρονται για την τιμή. Και βέβαια δεν εννοώ τις τιμές. Ο φίλος μου ο Γιώργης Παπάζογλου, ως οικοδόμος και μουσικός, έχει ένα λόγο παραπάνω να ξεκαθαρίσει πώς τραγούδισε τη φτώχεια το τραγούδι. Καταρχήν, κανένας δεν τραγουδούσε τη φτώχεια. Δηλαδή, το ότι ήσουν φτωχός, δεν ήσουν και περήφανος επειδή είσαι φτωχός. Η περηφάνεια σου ήταν που είσαι φτωχός και δεν πήγαινες να κλέψεις ή να γίνεις πουτάνα αν είσαι γυναίκα για να μην είσαι φτωχός. Δηλαδή η περηφάνεια σου όλη ήταν ότι είμαι φτωχός γιατί δεν γίνεται αλλιώς και δεν προσπαθώ με πούστικα μέσα ας πούμε να οικονομήσω να μην είμαι φτωχός. Αλλά τη φτώχεια σου ήταν λάθος τότε. Εμείς δεν τραγουδήσαμε ποτέ τη φτώχεια μας. Τραγουδήσαμε τους φτωχούς ανθρώπους γιατί ήταν φτωχοί και τίμοι. Φτώχεια που με κουρέλιασε,
ύπαρξη και μόνο ενός τραγουδιού με τίτλο «Φτώχεια μαζί με την τιμή» δίνει το στίγμα και τη θέση της εργατικής τάξης των εργαζομένων στα χρόνια του Μεσοπολέμου, γεγονός που συνεχίστηκε και μετά τον πόλεμο, αφού το θέμα αυτό κατεγράφει και στο τραγούδι αλλά και στο κινηματογράφο της δεκαετίας του 50. Επομένως, δεν ήταν ένας εξοραϊσμός, αλλά μια πραγματικότητα που απεικόνιζε τη θέση των ανθρώπων του μόχθου. Πρέπει επίσης να πούμε ότι ενώ η φτώχεια συνδυάστηκε πάντοτε με την τιμή, ο πλούτος συνδυάστηκε με κάτι διαφορετικό και μάλιστα αντίθετο. Από την άλλη πλευρά, αυτή η συγκατοίκηση και η κοινή διασκέδαση οδήγησε το τραγούδι να εισπράξει τη φτώχεια όχι μόνο στην ταξική της διάσταση, αλλά και στη μεταφυσική της. Η φτώχεια έπαιρνε διαστάσεις μοίρας, κατάρας και πόνου παντοτινού, που τον φτωχό παιδεύει και σαν το δηλητήριο τον εξεμπερδεύει, όπως έγραφε και ο Βαμβακάρης. Ήτανε που δεν είχες να φας, να κοιμηθείς, να ονειρευτείς. Ήτανε που σε έτρωγε και το σαράκι. Αύριο θα είναι χειρότερα, όπως και χτες. Τι κατάρα κι αυτή. Σαν κύματα χιόνια κι ανεμοβρόχια, όσο με φόβησες εσύ κάτι. Για να φτάσει ακόμη η φτώχεια στο σημείο να υπολογίζεται πάνω και από τα φυσικά φαινόμενα, χιόνια, ανεμοβρόχια, ενώ εισέβαλε και στον κόσμο των ονείρων, εξαφανίζοντας κάθε καλό, ακόμη και ταπεινό. Απ' τα αυτό χαμόνιρα ένα σωστό δεμένη, όλα τα σκόπισες εσύ φτωχιά. Η επωνομαζόμενη και κατηραμένη κατά τον δημιουργό του τραγουδιού Απόστολο Χατζηχρήστο. Φτωχιά κατηραμένη, φτωχιά μου είσαι λεβεδιά, έχεις ψυχή ατσάλι. Ας έχουν άλλοι τα λεφτά κομμένα στο τσουβάλι. Γεια σου λεβεδιά μου φτωχιά, που ποτέ σου δεν λυγίζεις σε βροχές κι ανεμοβρόχια.
Και στην πιο απεσιόδοξη προσέγγιση του τραγουδιού στην φτώχεια εμφυλοχώρησε και η αισιόδοξη απεσιόδοξία του ρεμπέτικου. Όσες κι αν βρήσαν αποδιές, ξέρεις και καθαρίζεις, και ενώ πονάς πολλές φορές απ' τις σκληρές σου συμφορές, εσύ καλά μπορείς. Στο τραγούδι του Χρυσίνη «Γεια σου λεβεντιά μου φτώχεια» η αντίφαση των στίχων «Ενώ πονάς πολλές φορές, εσύ καλαμπουρίζεις» ξεπερνιέται με το ζεμπέτικο, χορό που σε απελευθερώνει και που σε τελευταία ανάλυση μόνο να τον λυπάσαι δεν μπορείς. Αργότερα μόνο θα μπουν τα πράγματα σε κάποια τάξη με την προσέγγιση του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού. Φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι, για τους καημούς σου που σεριανούν στη γειτονιά. Φτωχολογιά που απ' το μιλό φτιάχνεις λουλούδι και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά. Στα χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μόνο καπάρι μάτια. Σιλάκι παρισόπουλα, καράστα κοριτσόπουλα κούχουν και αγκαλιάζουν την φωτιά. Στο τραγούδι των Ξαχάκου και Παπαδόπουλου «Στα χέρια σου μεγάλωσαν» η φτώχεια προσεγγίζεται μέσα από το σύνολο του λαού που τη ζούσε, την υπέμενε και ταυτόχρονα πάλευε να την υπερβεί. Ήταν δύο καταγραφές που είχαν και το ενδιαφέρον της διαφορετικής προσέγγισης, όπως λέει και ο Παναγιώτης Κουνάδης. Η φτώχεια κατεγράφει συχνά στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι με διαφορετικό τρόπο αυτούς που είχαν φορτωθεί στην πλάτη αυτό το φορτίο και διαφορετικά από αυτούς που μέσα από προσεγγίσεις συμπαθείς βέβαια κατέγραψαν αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Παράδειγμα είναι η φτώχεια του Χατζηχρήστου, όπου εκεί έχουμε στο πρώτο πρόσωπο τον δημιουργό να περιγράφει τα βάσανά του, και παράδειγμα λίγο διαφορετικό το πολύ γνωστό «Στα χέρια σου μεγάλωσαν», όπου πλέον εκεί η φτώχεια είναι ένα συμβάν που περιγράφεται όντας ο δημιουργός απ' έξω. Το τραγούδι όμως δεν περιορίστηκε να καταγράφει τη φτώχεια και την κοινωνική αδικία γενικά. Έσκυψε και στα υποκειμενά της, αρχίζοντας από το πιο ευάλωτο πλάσμα, το παιδί. Το παιδί του δρόμου, του Βαγγέλη Παπάζογλου, το 1937, παρέπεμπε στις ταινίες του Τσάπλιν, ενώ θα μπορούσε και να χαρακτηριστεί μουσικός νεορεαλισμός, εν ώψη του κλέφτη των ποδηλάτων αργότερα. Thank you.
σαν σκυλάκι κάθαμε τους μάγκους το καημένο. Για το παιδί του δρόμου είχε γράψει ένα τραγούδι τότε που και μάλιστα έλεγε μέσα, γιατί εκείνο το καιρό είχε γίνει η επανάσταση των εργατών στη Ρωσία και απόϊχος ερχόταν εδώ ότι κάτι αλλάζει, κάτι θα φύγει, η σκοτεινιά, κάτι, η φτώχεια θα φάει, η φτώχεια θα έχει δουλειά, η φτώχεια, ξέρω εγώ, δεν θα πεθαίνει της πείνας και όλα αυτά τα πράγματα, και έγραψε ένα τραγούδι μάτσα κάπου, λέει εκεί τα λόγια, είμαι του δρόμου το παιδί το παραπονεμένο και σαν σκυλάκι κάθομαι στους δρόμους το καημένο. Ελπίδα έχει στο δουνιά και δεν παραπονιέμαι. Ελπίδα έχω στην καρδιά και δεν παραπονιέμαι. Ήταν η πρόθεση του δημιουργού να γράψει μέσα στον αντίκτυπο της Επανάστασης. Αλλά μετά τη διάψευση